Έχουμε στα χέρια μας. Ποιο από όλα με τη ΔΕΙΑΚ, Διονύση. ΔΕΙΑΚ τώρα τελευταία είναι παντού. Ένα έγγραφο της αποκεντρωμένης με ημερομηνία 14 Τετάρτου. Το βλέπουμε. Είναι αυτό που βλέπουμε, ναι. Προς τη διαδημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης. Τιμολογιακή πολιτική ΔΕΙΑΚ. Και διαποντίον Κερκύρας και διαποντίον Ίσου. Ωραία. Είναι μικρό το κείμενο, το διαβάζω. Σε συνέχεια της αλληλογραφίας που έχει προηγηθεί για το θέμα και κατόπιν σχετικού εγγράφου του συνήγορου του πολίτη, του οποίου έχετε λάβει γνώση, εμβαίνεται ότι η παρήθμον τάδε απόφαση σας περί καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής δεν υφίσταται ρητή έγκριση. Πρόσεξε. Πολύ σοβαρό αυτό. Που προβλέπεται στο άρθρο 25 του νόμου 1069 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως αυτό ίσχυε κατά τον χρόνο εκείνο. Καθώς μέχρι σήμερα η μόνη απόφαση που υπάρχει δημοσιευμένη στο πρόγραμμα Διάβγεια είναι η παριθμόν 14296 5 έκτου του 13. Τη θυμάμαι αυτή την απόφαση που εκεί καταψηφίστηκε. Όποιο, προκύπτει ας πούμε ότι καταψηφίστηκε ότι η εισήγηση της ΔΕΙΑΚ για την τιμολογιακή πολιτική δεν πέρασε. Δεν έγινε αποδεκτή. Όπως αναφέρεται και στο προφερομένο έγγραφο του συνήγορου του πολίτη. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, προέβησαν σε αλλαγές της τιμολογιακής πολιτικής, χωρίς να είναι νόμιμες. Και αυτό τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και το αρκετό χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την αποστολή του πρώτου σχετικού εγγράφου μας, η υπηρεσία μας έχει επιδείξει αδράνεια, η υπηρεσία σας, η υπηρεσία της ΔΕΙΑΚ έχει επιδείξει αδράνεια ως προς τη διευθέτηση του ζητήματος. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες και περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να θεραπευτεί άμεσα η υφιστάμενη παθογένεια με τη λήψη των συντομότερων δυνατών νέων σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρα 25-26 του νόμου 1069 του 80, όπως αντικαταστάθηκαν με τον άρθρο, παράγραφο 5, άρθρο 11, παράγραφο 5 κλπ. Δηλαδή, ούτε λίγο, ούτε πολύ, η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΚ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι χωρίς απόφαση. Ναι. Είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα. Τώρα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη δημοτική επιχείρηση. Έτσι. Διότι αν η τιμή του νερού ανακυβικό είναι, δεν είναι, είναι εκτός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, τότε έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι όλα στον αέρα. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει, εμείς το έχουμε το έγγραφο στα χέρια μας, εδώ είναι, το βλέπουν άρρωστοι και τηλεθεατές, θα πρέπει άμεσα να παρέμβει η Δήμαρχος, η οποία είναι και πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, της ΔΕΙΑΚ. Ναι, 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 της διαδημοτικής πλέον επιχείρησης. Της διαδημοτικής επιχείρησης και να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι εννοείται. Εδώ προκύπτει θέμα. Να μην πληρώνουν οι καταναλωτές το νερό. Ή να πούνε, ξέρετε, αφού είναι παράνομη τιμολογιακή πολιτική, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν θα πληρώσω. Με ό,τι σας γουστάρει. Με ό,τι μη θέλετε. Ναι, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και απορώ μετά από αυτό το έγγραφο πως δεν κάθεται ήσυχη η κυρία Δήμαρχος. Είναι πολύ σοβαρό έγγραφο. Γιατί είναι από την αποκεντρωμένη και βεβαίως έχει εμπλακεί και ο συνήγορος του πολίτη που τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, καλά για τη δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης. Έτσι, όλα είναι στον αέρα. Έτσι. Όλα είναι στον αέρα.